Σε ένα κάλεσμα του φορέα, κύριε Λιόγλου, βλέπουμε ότι ένας επιχειρηματίας ανταποκρίνεται και σας δίνει υλικά τα οποία χρειάζεστε. Πώς βλέπετε καταρχήν αυτή την κίνηση? Είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι επιχειρηματίες στο έργο του. Εμείς είμαστε θελοντές, διαθέτουμε τον χρόνο μας, διαθέτουμε ό,τι έχουμε εμείς, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να βρούμε εξοπλισμό και συνεχόμενα για να κάνουμε αυτό το έργο που θέλουμε να κάνουμε. Πόσο χρήσιμα σας είναι αυτά και ποιες είναι οι ελλείψεις που έχετε εκτός από αυτά τα οποία δόθηκαν σήμερα? Δεν είναι μόνο χρήσιμα, είναι απαραίτητα. Και οι ελλείψεις που έχουμε είναι πάρα πολλές, δεν λιώνουν ποτέ. Είναι από αναλώσιμα μέχρι εξοπλισμό, όπως μας έκανε ο κύριος Διαμαντόγλου, που θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για να μπορούν να σώζονται ανθρώπινες ζωές. Εσείς, ο ρόλος σας των εθελοντών, ποιος είναι και ποιο είναι το ποσοστό το οποίο εξυπηρετείτε κάθε χρόνο σε περιστατικά? Ειδικά η Χαλκιδική, όπως ξέρετε, είναι ένας μεγάλος νομός και με πάρα πολλή κίνηση, με πάρα πολλούς τουρίστες. Είναι αδύνατον το ΕΚΑΒ να μπορέσει να εξυπηρετήσει, να έχει τόσα ασθενοφόρα για να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις ανάγκες. Εμείς στεκόμαστε δίπλα στο ΕΚΑΒ, όπως στεκόμαστε και δίπλα και στην πυροσβεστική και στην αστυνομία. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Προσπαθούμε να αγοράσουμε στην ουσία χρόνο και για αυτούς. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε στον κόσμο σήμερα? Αυτό που θέλω να πω είναι να σταθεί δίπλα σε εθελοντικές ομάδες, είτε είναι ελληνική ομάδα διάσωση, είτε οποιοδήποτε άλλη. Γιατί αυτά τα παιδιά βάζουν πολύ πάνω το συνέστημά τους και αφήνουν την οικογένειά τους και διαθέτουν όλο τους τον χρόνο για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Και το μόνο που ζητάνε είναι με ένα χαμόγελο, και αυτό είναι η πληρωμή τους. Ένα χαμόγελο από τον συνάνθρωπό τους. Από τη δική σας δημοσίευση είδα ότι η ομάδα διάσωσης χρειαζόταν 2 εκπαιδευτικούς απεινιδωτές. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το έργο των παιδιών, γιατί έχουμε δει ότι κάνουν εξαιρετική προσπάθεια, έτσι πέρα από τις δουλειές τους, τον ατομικό τους χρόνο, τον προσωπικό, τον αφιερώνουν, προσπαθώντας να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο. Αναγνωρίσαμε αυτή την προσπάθεια και είπαμε να συνεισφέρουμε όσο γίνεται περισσότερο, χαρίζοντας 2 απεινιδωτές εκπαιδευτικούς, όπως είπα, για να μπορέσουν τα παιδιά να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους της προποντίδας, για να μπορέσουν να σταθούν απέναντι σε ένα περιστατικό που θα απαιτηθεί κάποιος να προσφέρει πρώτες βοήθειες, να είναι επαρκής η γνώση που θα έχει το κοινωνικό σύνολο και να μπορέσουν να βοηθήσουν κάποιον συνάνθρωπό μας.